Παραμένουμε στην πόλη που αγαπάμε, στο Ηράκλειο, στην πόλη που μεγαλώσαμε, στην πόλη που δραστηριοποιείται ο καθένας από εμάς, που πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο, στην πόλη που έχουμε το σπίτι μας, στην πόλη που πονάμε. Γιατί συλλογικότητες ενεργών πολιτών έδωσαν μια κοινή συνέντευξη τύπου χθες το απόγευμα με τα καθημερινά προβλήματα ποιότητας ζωής των κατοίκων του Ηρακλείου. Από τον Σύλλογο Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου θα καλημερίσω τόσο τον πρόεδρό του, τον κύριο Γιώργο Βλοντάκη, όσο και τον αντιπρόεδρό του, τον κύριο Παύλο Ποτουρίδη. Καλημέρα κύριοι και στους δύο, με καλημέρα, την ευχή να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά και οι δύο. Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου επίσης, ομάδα κατοίκων προαστίου Μασταμπά, ομάδα κατοίκων προαστίου Αγίου Ιωάννη, ομάδα κατοίκων ευρύτερης περιοχής Λάκου Ηρακλείου, ομάδα κατοίκων προαστίου Φορτέτσας, ιστοσελίδα Ηράκλειο Κουασιμόδια Πόλη επίσης. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποια συλλογικότητα ενεργών πολιτών. Όχι, είπατε όλα και τα τσιφτά. Ωραία. Κύριε Βλοντάκη, ποια είναι τα καθημερινά προβλήματα ποιότητας ζωής των κατοίκων του Ηρακλείου που καταγράφετε εσείς και παρουσιάσατε στη θέση? Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία. Εμείς καταγράφουμε και ασχολούμαστε κυρίως με θέματα ηχορύπανσης και οχλήσεων από διάφορες επιχειρήσεις και φορείς και ιδρύματα. Αυτά έχουν να κάνουν με ηχορύπανση κυρίως βραδινές ώρες, αλλά όχι πάντα, θα έλεγα ώρες. Η χορύπανση πολύ ενοχλητική προέρχεται είτε από καταστήματα διασκέδασης είτε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό διαφόρων σούπερ μάρκετ, ζαχαροπλαστείων, ιδρυμάτων, εγκαταστάσεων γενικώς, ο οποίος συμβαίνει σε πολλές φορές όταν δεν έχουν γίνει σωστές εγκαταστάσεις, συνήθως γίνεται παράνομα και παράτυπα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια πάρα πολύ μεγάλη ενοχή. Αυτό είναι το βασικό από τη δική σας. Στη γειτονιά, ας το πούμε. Αυτό είναι το βασικό από τη δική σας συλλογικότητα. Αλλά συνολικά, επειδή το αναλάβατε τα προβλήματα στις γειτονιές και επειδή είπατε ότι είναι μια τεράστια ποικιλία, ποια είναι? Ναι, έχουμε λοιπόν προβλήματα κυκλοφοριακά. Γιατί είναι και μια άσχημα φτιαγμένη πόλη το Ηράκλειο και γιατί υπάρχει και μια νοοτροπία ότι κατεβαίνουμε στο κέντρο με το μεγάλο μας αυτοκίνητο αντί να περπατήσουμε τα πόδια ή να πάμε κάποιο δίκυκλο. Έχουμε και τα προβλήματα της όλης λειτουργίας της πόλης που πολλές υπηρεσίες και πολλές δραστηριότητες είναι μαζεμένες στο κέντρο. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε οσμές διάφορες από καμινάδες, από ψισταριές, από αυτά. Αυτά μας είναι βάσει τις διαμαρτυρίες που είναι. Και εδώ πάλι έχουμε το φαινόμενο ότι δεν υπάρχει καμία ορθολογιστική χρήση γης, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση με αποτέλεσμα να μαζεύονται ομοειδείς επιχειρήσεις στο ίδιο σημείο και να προκαλούνται διάφορα προβλήματα. Έχουμε έλλειψη ή καταστροφή του πρασίνου, έχουμε ατμοσφαιρική μόλυνση πάρα πολλές φορές, προβλήματα ίδρυσης και ποιότητας του νερού και ένα σωρό άλλα πράγματα. Η χορύπανση από το κυκλοφοριακό και από εξαιρετικά από ηχεία. Ό,τι αναφέρατε στην αρχή, ρωτώ. Υπεύθυνη για όλα τα παραπάνω τα οποία αναφέρεται είναι μόνο μια δημοτική αρχή που δεν έχει κανόνες ή είμαστε υπεύθυνοι κι εμείς? Υπεύθυνη είναι συνολικά και με τη γενική έννοια υπεύθυνος είναι ο κάθε πολίτης. Η υπευθυνότητα όμως αυτή δεν μοιράζεται εξίσου σε όλους. Αυτοί που ασκούν την εξουσία και υποτίθεται ότι ρυθμίζουν κάποια πράγματα, κάνουν έργα κλπ. Έχουν σαφώς τη μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Ειδικά στο Ηράκλειο έχουμε και το πρόβλημα, τα κληρονομημένα προβλήματα της πόλης. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πάντα κάποιος προγραμματισμός και κάποιος ορθολογισμός και κάτι που να πηγαίνει πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάρα πολλές φορές
Έχουμε εντελώς στραβές αποφάσεις, έργα που είναι κακοφτιαγμένα, πολλές φορές εξυπηρετούνται, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες για παρεμβάσεις στην πόλη που ουσιαστικά γίνανε μόνο για να εξυπηρετήσουν κάποιοι φύλλα προσκύμενοι κομματικά, παραταξιακά κλπ. Έχουμε δηλαδή ένα, θα έλεγα, μια κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση ή ανεπαρκή διαχείριση, ας το πούμε έτσι, για την οποία κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό το οποίο πρέπει σίγουρα να γίνει είναι μια μεγαλύτερη ενεργοποίηση των πολιτών. Ασκώντας, αυτό είναι ασκώντας, ο βασικός κορμός και της χθεσινής συνέδευξης τύπου. Ασκώντας περισσότερες πιέσεις. Των μηνυμάτων της χθεσινής συνέδευξης τύπου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ποτουρίδη, εάν μέσα σε όλα αυτά τα οποία ήδη ακούσαμε, πιστεύετε ότι υπάρχει εκείνο το περιθώριο ελπίδας διόρθωσης πολλών στρεβλώσεων, κύριε Ποτουρίδη? Σαφώς και υπάρχει. Αυτό που φάνηκε χθες και καταδείχθηκε περισσότερο ότι είναι ο κόσμος άρχισε να ενεργοποιείται. Είχαμε μαζική συμμετοχή του κόσμου και φάνηκε ότι ο καθένας θέλει να ασχοληθεί όχι μόνο με τα δικά του προβλήματα αλλά και των άλλων. Το θέμα είναι κατά πόσον από εμάς που εκπορεύεται όλο αυτό τι θα γίνει. Συγγνώμη, έχω μια επιστροφή ήχου. Πώς μπορώ να τη διορθώσω? Δεν ξέρω, αν έχετε με hands free, με βγάλτε τα. Μπορεί να μας δημιουργεί πρόβλημα. Με Bluetooth αν μιλάτε, επίσης βγάλτε το, μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα και κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο γίνεται. Όχι, όχι. Λοιπόν, εχθές και εγώ δεν ήξερα κάποια προβλήματα άλλων περιοχών, τα οποία τα έμαθα. Ήξερα σε γενικές γραμμές τι συμβαίνει, αλλά αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν ασχολείται και πολύ ο κόσμος. Τώρα όμως που άρχισε να μπαίνει στο παιχνίδι ο κάθε ένας ξεχωριστά, η κάθε περιοχή, είτε λέγεται Μασταμπάς, είτε Φορτέτσα, είτε Λάκκος, είτε Αγία Τριάδα, όλοι αυτοί πιέζουμε τώρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Προβλήματα δηλαδή, ακόμα το πιο απλό, ότι ακόμα χάνουμε 50% του νερού. Τόσο απλό. Η Κρήτη που δεν έχει νερό ακόμα συνεχίζει να χάνει το 50% και το στερείται κάποιος άλλος. Δεν μιλάω τώρα να κάνουμε συνεχή ροή, αυτό είναι λίγο άπιαστο όνειρο. Ή αφού γίνουν κάποιες διαβουλεύσεις, να ξέρει η περιοχή τι πρόκειται να γίνει. Όχι την άλλη μέρα ο εργολάβος να πάει να βάζει κολονάκια ή να αποφασίζει θα κάνουμε τώρα ασφαλτόστρωση ή ότι θα κάνουμε το ένα και το άλλο χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου. Πλέον ο κόσμος έχει ενεργό ρόλο όπως γίνεται στο εξωτερικό. Κάθε τρεις και λίγο είναι στο εξωτερικό οι ηθήνοντες οι δικοί μας. Δεν τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Όχι. Μάλλον όχι. Εντάξει. Γιατί ο καθένας το βλέπει μέσα από τη δική του την γειτονιά. Και αν ήταν χθες 5-6 συλλογικότητες, πραγματικά εάν φτιαχτούν συλλογικότητες σε πάρα πολλές γειτονιές, ενδεχόμενα τα πράγματα να είναι, τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Το κυκλοφοριακό, τα προβλήματα, το πεζοδρόμιο, η έλλειψη πρασίνου, με έργα τα οποία δεν έχουν γίνει, παρεμβάσεις που γίνονται σε άλλες περιοχές, αυτό το συνεχές τώρα εξήλωνε όλα αυτά τα οποία πραγματικά επιβαρύνουν μια καθημερινότητα πολύ δύσκολη. Και όταν μάλιστα βγαίνεις μέσα από κρίσεις και είσαι ήδη φορτωμένος με τα υπόλοιπα, εκεί δεν μπορείς να αντιληφθείς και πολύ εύκολα, κύριε Βλοντάκη και κύριε Ποτουρίδη, και την οποιαδήποτε ανάγκη μπορεί να έχει κάποια εργασία που γίνεται από κάποια υπηρεσία, διότι δεν αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ο λόγος και δεν καταλαβαίνεις για ποιο λόγο θα πρέπει σε συνεχή βάση να βρίσκεσαι υπό αυτή την πίεση, το pressing, το κάνω ένα έργο, άρα θα ταλαιπωρηθώ, μόνο που είναι μισοτελειωμένα τα έργα. Αυτό. Κυρία Δουλγεράκη, παλεύουμε για τα αυτονόητα. Έχετε δηλαδή δίκιο. Την ποιότητα ζωής. Εγώ τουλάχιστον είμαι σε διαβουλεύσεις 15 με 20 χρόνια για την αστική βιώσιμη κινητικότητα. Αλλαγές επί αλλαγών, δηλαδή κανένα σεβασμό στον ηλικιωμένο, στο αμαία, στα μικρά παιδιά, στον επαγγελματία, πουθενά. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Αλλάζουν μέσα, ας πούμε, στο Πάσχα αλλάξανε κάποιες μονοδρομήσεις, χωρίς να ειδοποιήσουν κανένα. Σου λέει τώρα έχουν φύγει διακοπές, αυτά γίνονται το καλοκαίρι, πονηράδες δηλαδή, για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα. Μα πώς θα γίνει, εξυπηρετούμε εγώ, αλλά δυσαρεστούνται άλλοι 30.
Σε μια γειτονιά. Δεν βάζω τώρα στο σύνολο. Γιατί πάλι πρέπει να γίνεται υποτύπου διαβούλευσης όλο αυτό. Και εσύ λέει ναι, 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 και στο τέλος αποφασίζουμε πάλι κάτι άλλο. Γιατί ο εκάστοτε αντιδήμαρχος ακούει τους ψηφοφόρους του. Σωστά. Και γιατί εμείς κουρασμένοι και πιεσμένοι δεν ασχολούμαστε με αυτά τα οποία μας προβληματίζουν μέσα στο δικό μας το χώρο. Ξέρετε όμως, κύριε Βλοντάκη, κύριε Ποτουρίδη, και κάτι άλλο, πολλές φορές όσοι έχουν προσπαθήσει να κάνουν ένα βήμα παραπάνω μέσα από τη δική τους την γειτονιά, μέσα από τη δική τους την αυλή, εγώ αυλή λέω την κάθε γειτονιά, που μένουν 5-10% οικογένειες, πάντα υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λιδωρούν τους υπόλοιπους ή κράζουν εντός εισαγωγικών τους υπόλοιπους και τους λένε γραφικούς οι οποίοι ασχολούνται. Αυτό. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν και οι αντιπαραθέσεις. Αυτά είναι που πρέπει να τελειώνουν. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω. Να απαντήσω, να προσθέσω, να παρατηρήσω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο Ηράκλειο, το οποίο το επισυνάμε, μια μειωμένη συμμετοχή του κόσμου στα κοινά, όπως λέμε. Και ενώ από τη μια μεριά υπάρχει μια ταλαιπωρία και μια γενικευμένη δυσαρέσκεια, είναι χαρακτηριστικό ότι η ιστοσελίδα αυτή που αναφέραμε, που ουσιαστικά δουλεύει σαν βήμα καταγγελιών και διαλόγου, αλλά κυρίως βήμα επιστήμανσης άσημων καταστάσεων. Εννοείται το Ηράκλειο που ασημόδια πολύ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Απ' την άλλη μεριά, πολλές φορές υπάρχει νοοτροπία, άσχετα θα βγάλουν άλλοι το φύρι από την τρύπα, ή όταν έχουμε σύγκρουση και ουσιαστικά καταπιέζεται κάποιος από παρατυπίες και παρανομίες άλλων στη γειτονιά, πολλές φορές ή δεν προσπαθεί καθόλου ή προσπαθεί αλλά σπάει τα μούτρα του, γιατί όταν ξεκινήσει μια διαδικασία διαμαρτυρίας και καταγγελιών που, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, πάει στα τυφλά στις υπηρεσίες και εμείς έτσι ξεκινήσαμε και λέει πώς και τι, τον πετάνε έξω, δεν τον πετάνε έξω ακριβώς, είτε τον αποπροσανατολίζουν είτε τον απογοητεύουν και στο τέλος αναγκάζεται να τα παρατήσει, γιατί είναι τόσο παγιωμένες κάποιες καταστάσεις, απαράδεκτα, με απαράδεκτο τρόπο δηλαδή, που αν δεν πάει κάποιος οργανωμένα, σαν σύλλογος, με καταγγελίες, με πιέσεις, πολλές φορές δεν προχωράει τίποτα. Και πολλές φορές έχουμε και απειλές, διαπιστωμένες απειλές, γιατί τις έχουμε δεχτεί και ίδιες από κάποιους που, άτσι και πας να διαμαρτυρηθείς για το τι κάνουν, σου την πέφτουν. Έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, γι' αυτό εμείς δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο όπου όποιος θέλει να κάνει κάτι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος, αλλά ακόμα και η γειτονιά του και γενικά το Ηράκλειο, να μπορεί να έρθει και να αναλάβει κάποιο ρόλο. Εθελοντικά βέβαια. Δηλαδή εμείς δεν πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ήδη τα τελευταία χρόνια και σαν σύλλογος έχουμε αρκετές επιτυχίες, αλλά και ομάδες της γειτονιάς που μιλήσανε έχουν πετύχει κάποια πράγματα. Αυτά γίνανε γιατί κάποιοι άνθρωποι κινητοποιηθήκανε με έναν συντονισμένο τρόπο. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσει να γίνεται και μάλιστα όλο και πιο με μεγαλύτερη εξάπλωση και ένταση. Το παρήγορο βέβαια θα ήταν, κύριε Βλοντάκη, για να πάω και στον κύριο Βλοντάκη λίγο, να έρθει και να κινητοποιηθεί ο κάθε νέος ή κάθε νέα που βρίσκεται σε κάποια περιοχή όπου υπάρχουν προβλήματα και αντιμετωπίζονται, γιατί εμείς θα τα αφήσουμε και θα τα αφήσουμε στα παιδιά μας ό,τι έχει δημιουργήσει ο καθένας από εμάς, και πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Ναι, αυτό όμως δεν αφορά μόνο κτίρια και διάφορα άλλα στοιχεία του πολιτισμού, αφορά και την πολιτική κουλτούρα. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα, ας το πούμε, ενεργητικότητας, ακτιβισμού, ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται για αυτό που συμβαίνει, για τη ζωή τους, και δεν την εναποθένουν τις ελπίδες τους σε κάποιους υποτίθεται φωτισμένους ηγέτες. Εδώ που το άλλο χαρακτηριστικό του Ηρακλείου, που είναι και σε όλη την Ελλάδα, αλλά στο Ηράκλειο το είδαμε πολύ έντονα, είναι η απόλυτη απομόνωση των κυβερνώντων, κυρίως της Δημοτικής Αρχής, που υποτίθεται ότι έχει και τις δομές, έχει και τις δημοτικές κοινότητες, έχει, ας πούμε, και μια τέτοια οργάνωση που μπορεί να είναι δίπλα στον πολίτη, τελείως απομόνωση από τα προβλήματα. Λες και είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Συνελεύσεις σε γειτονιές δεν έχουν γίνει ποτέ. Τα προβλήματα τα βγάζουν οι ίδιοι
οι πολίτες, δηλαδή τα παλεύουν όπως τα παλεύουν, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει μια απευθείας σύνδεση με τους υπεύθυνους και να τα πράγματα να προχωρήσουν πολύ καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έτσι μια δημοτική αρχή που κάνει συνεχώς γκάφες όσον αφορά διάφορα έργα που τα έχουμε δει και τα έχουμε ειρωνευτεί πάρα πολλές φορές, τις πλάκες που κλειστάνε και σκοτώνουν το κόσμο, τους κυβόληθες που κάπου που πας και γίνεσαι φραπέ πάνω εκεί με το όχημά σου γιατί είναι κατασκευασμένο λάθος, και κάνει 5-6 έως 7 χρόνια για να τα διορθώσει. Τέτοιες καταστάσεις είναι κωμικοτραγικές. Μιλάμε για αποφάσεις που βασίζονται σε... Βρήκαμε χρηματοδότηση σε κάποιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άντε να χωθούμε. Με άγνωστα αποτελέσματα. Με διαβουλεύσεις εντελώς τυπικές, τις οποίες αν τις δει κάποιος που θα τα ανεβάσει στην ιστοσελίδα κλπ. Δηλαδή καμία προσπάθεια από τη μεριά των αρχών να προσεγγίσουν τον κόσμο τα προβλήματά του. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε τη δουλειά μας βάζοντας, ενεργοποιώντας τον κόσμο να πατήσει πόδι, να επισημάνει τα προβλήματα, να επεξεργαστεί λύσεις και να τις πιέσει για την εφαρμογή. Μπαίνοντας κάποιος στην ιστοσελίδα Ηράκλειο Κουασιμόδια Πόλη, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, δηλαδή μπορεί να μιλήσει για τα προβλήματα της δικιάς του της γειτονιάς, έρχεστε εσείς σε, αν υπάρχει κάποιο συντονιστή σε επαφή μαζί τους, τους δείχνετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να κινητοποιηθεί κάποιος. Σε ποιον απευθύνεται την ερώτηση, είναι ο Πέτρος ο Σαράκης στη γραμμή, γιατί αυτός είναι ο διαχειριστής. Όχι. Είναι ο κύριος Ποτουρίδης στη γραμμή και είσαστε και εσείς, κύριε Βλουτάκη. Εμείς έχουμε την ιστοσελίδα μας στο Facebook, πολίτες κατά της συγχωρήπανσης, όπου εκεί αναφερόμαστε μόνο σε ό,τι επισημαίνουν τα μέλη του συλλόγου ή βλέπουμε στον τύπο ή από τις άλλες. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας κοινός συντονιστής για όλες τις σελίδες, θέλουμε να πούμε. Όχι. Κάθε περιοχή έχει το δικό της. Γιατί όλες οι ομάδες είναι σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Συνήθως ένα από τα πρώτα στάδια είναι να ανοίξει κάποιος κάποια ομάδα στο Facebook που μπορεί να τη δουν πολλοί. Αλλά κάποιοι έχουν φτιάξει συλλόγους όπως εμείς κανονικά που έχουν εγκριθεί από το πρωτοδικείο. Κάποιοι άλλοι είναι άτυπες ομάδες πολιτών. Κάποιοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη με δικηγόρους, με μηνύσεις για διάφορα πράγματα. Κάποιοι άλλοι όχι, περιορίζονται σε κάποια δημοσίευματα. Μάλιστα. Κοινός συντονισμός είναι αυτός που απαιτείται και από την άλλη την πλευρά. Ακόμα, είναι η αρχή της προσπάθειας που ουσιαστικά θελήσαμε να δώσουμε το στίγμα στην ευρύτερη κοινότητα, κοινωνία του Ηρακλείου. Για το τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ υπάρχουμε και αγωνιζόμαστε και ελάτε μαζί μας. Mm-hmm. Και ότι είναι κάτι που θα έχει διάρκεια. Δεν είναι, γιατί στο Ηράκλειο είχαμε το εξής. Εξαιτίας των προβλημάτων είχαμε ξεσπάσματα, είχαμε κινητοποιήσεις, οι οποίες. Εκδηλωνόντουσαν, κάνανε τον κύκλο τους με οποιοδήποτε αποτέλεσμα και θα σταματούσαν. Κατανοητό. Καταλάβατε. Κατανοητό. Κυρία Δουλγεράκη. Πείτε, κύριε Ποτουρίδη. Αυτό που λείπει και τονίστηκε πολλές φορές και στο παρελθόν αλλά και στις γενικές συνελεύσεις του Δήμου που γίνονται κάθε Δευτέρα είναι ότι λείπει το όραμα. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει με μια κοντοπρόθεσμη πολιτική τετραετίας άντε πενταετίας. Μόλις βγουν οι πρώτες 100 μέρες και μετά ξανά μανά από την αρχή βλέπουμε ένα ίδιο έργο. Δεν έχει αφήσει κάποιος στους επόμενους κάποιο όραμα να πούμε ότι εδώ θα κινούνται τα αμαία, εκεί θα είναι η αστική βιώσιμη κινητικότητα, εδώ θα έχουμε το πράσινο, θα φέρουμε το νερό κλπ. Μα σωστά... Κάποια μακρόπνοα σχέδια. Μα σωστά λείπουν... το είπε ο κύριος Βλοντάκης, ότι ξέρετε φαίνεται να είναι δύο κόσμοι, απομονωμένη η δημοτική αρχή. Αυτό. Έτσι. Οπότε νομίζω τα κλείνει όλα. Κύριε Ποτουρίδη, καταλαβαίνετε μέσα σε αυτά τα δειλά τα βήματά σας. Εγώ είμαι σε μια άλλη γειτονιά, αλλά γνωρίζοντας τα προβλήματα της δικιάς μου της γειτονιάς και εκείνης που είναι λίγο παραπάνω από τη δική μου την συνοικία όπου μένω, λέω το εξής, ότι ναι μεν τα βήματα είναι σωστά, αλλά πρέπει κάποιοι να αναλάβετε μιας που το ξεκινήσατε και ακούγεται πάρα πολύ ωραία, έτσι ώστε με τις πιέσεις, τις συντονισμένες πιέσεις, να αλλάξουν πράγματα επιτέλους αυτό το Ηράκλειο, το δικό μας,
που αγαπάμε, αλλά ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματά του, ποια είναι εκείνα τα σημεία του τα οποία μας πονάνε, να υπάρξει ένας συντονισμός κάτω από μια ομπρέλα που θα βρίσκονται όλες αυτές οι συλλογικότητες για να μπορούν να κάνουν πράγματα, γιατί μεμονωμένα ο καθένας το ξέρετε ότι κάπου χάνεται, έτσι. Ένας μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι, αλλά όλοι μαζί θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο σκοπός μας πάντα και η συμμετοχικότητα. Δεν μπορεί να μην μπει στο παιχνίδι και ο εκάστοτε πολίτης. Εμείς δηλαδή που υποφέρουμε από την ηχορύπανση, ξέρετε ποια είναι η μόνιμη αποδός. Άλλαξε σπίτι. Έχει αρχίσει και συνηθίζει ο κόσμος αυτή την άσχημη κατάσταση. Είτε είναι βαμμένος μια αρχαιότητα, είτε έχει συγχωρήπανση από τη γειτονιά σου, είτε ο κατσίγαρος τρέχει στο δρόμο, είτε κόβουνε τα πράσινα και τα συνηθίζουμε. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και γι' αυτό αυτή η ενεργοποίηση από όλους εσάς, έτσι ώστε όλοι μας να πιέσουμε πολύ περισσότερο. Εμείς θα τα ξαναπούμε, κύριε Βλοντάκη και κύριε Ποτουρίδη. Για αυτές τις πρώτες κουβέντες σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.